ένας άνθρωπος που έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές τα μέσα και έχει πάρα πολλά πράγματα να πει τώρα. Μάλιστα, ένα δημοσίευμα τον φωτογράφησε τώρα τελευταία, χωρίς να αναφέρει το όνομά του. Θα μας τα πει όλα ο ίδιος μαζί μας και είναι μεγάλη χαρά για μας. Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Γιάννη, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ξέρεις ότι με τον Γιώργο κάναμε πολύ παρέα παλιά. Κάναμε παρέα. Όταν ο Γιάννης. Ήμασταν στο Σταρ και δουλεύαμε μαζί. Και βγαίναμε και έξω και κάναμε και παρέα με τον Γιάννη. Λοιπόν, έχω μία γρήπη, αλλά δεν μπορούσα να μην έρθω και να πω αυτά που πρέπει να πω. Και θα μιλήσω. Σε θα τα πω τσεκουράτα τα πράγματα. Θα χωρίσουμε. Θέλω να με αφήσετε μερικά λεπτά να πω τα πράγματα. Όσο έχουν μετά θα μου κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση. Ξεκίνα εσύ. Εγώ δεν θα σου κάνω ερώτηση. Ξεκίνα να πει αυτά που θέλω να πει. Και μετά θα προχωρήσουμε στα επαγγελματικά. Θα χωρίσουμε τη συνέντευξη και άλλα πράγματα. Λοιπόν, όπως ξέρεις πολύ καλά και ξέρει και περισσότερος κόσμος, με το 80-90% όλων των δημοσιογράφων των ΜΜΕ και του ηλεκτρονικού τύπου και των εκδοτών κτλ. Διατηρώ μια άριστη σχέση. Υπάρχει όμως και η σαπίλα, έτσι, η σαπίλα του 10%, η οποία μένει να με χτυπάει εμένα και άλλους, αλλά και εμένα συγκεκριμένα. Ξέρω πολύ καλά ποιοι τροφοδοτούν αυτές τις φυλάδες, τέλος πάντων, καφετζίδια αυτή η εφημερίδα, τέλος πάντων, που βγήκε. Να την πούμε, την Εσπρέσο, τέλος πάντων. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή έχω αποφασίσει ότι enough is enough. Ξέρεις, the back stops here που λένε και οι Αμερικανοί. Τέλος. Δηλαδή από τώρα και στο εξής θα πέφτουν αγωγές. Θα μου πεις και παλιά έλεγε στο Facebook θα κάνεις αγωγές κτλ. Εντάξει, αυτό όμως αφορούσε μια. Μια σχέση προσωπική μου με ένα συγκεκριμένο άτομο και όχι με ένα δημοσίευμα που με διαπομπεύει σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό το άτομο έφυγε στη Γερμανία, όπως ο Χριστοφοράκος, ας πούμε, τέλος πάντων, και δεν μπορεί να του κάνω μήνυση. Εντάξει, περάσουν τα χρόνια, δεν με απασχολεί. Εδώ όμως, η συγκεκριμένη κυρία, την προηγούμενη μέρα, να το πιάσουμε λίγο πιο νωρίς, πριν δύο μέρες, έχω ανεβάσει μια φωτογραφία μια φίλη μου ηθοποιού τη Γρηγορία Ευγερινοπούλου. Έχω βάλει τελίτσες, δεν έχω γράψει κάτι. Και αρχίζουν, ας πούμε, την άλλη μέρα. Είναι σχέση του Γιάννη, που είναι η ίδια Λίκη, το ένα κτλ. Πάλι αρχίζουν. Ναι, υπήρχε φωτογραφία που ήταν δίπλα-δίπλα και έκανε αυτό, η κοπέλα του Γιάννη αυτό, ίδια με τη μάνα. Μία μέρα πριν γραφτεί το άλλο δημοσίευμα. Ναι. Και ότι περνά την καλή φάση τη καριέρα μου και το ένα και το άλλο κτλ. Αυτό δεν είναι κακό, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν αυτό δεν είναι κακό. Αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ δεν γράφω κάτι. Και θέλω να πω στου δημοκράτε αυτού, όπω λένε και οι Αμερικάνοι, relax, relax. Δεν υπάρχει λόγο. Όταν είναι κάτι, θα το γράψω και θα το. Δημοσιεύσετε. Ή θα πάτε στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων μου, τον Νίκο Βασιλάκη. Έτσι, Βασιλάκης, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Mm-hmm. Έτσι, έχω μια πολύ δυνατή ομάδα. Τα τελευταία 3-4 χρόνια έχω φτιάξει μια ομάδα που αποτελείται από manager, υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, υπεύθυνο publicist που λέμε στην Αμερική που ασχολούνται με τα δημοσιεύματα, ανθρώπους που ασχολούνται με το ίντερνετ, με τους λογαριασμούς, ανθρώπους μεταβατικούς που βοηθάνε αυτή τη στιγμή στην εταιρεία που φτιάχνουμε. Κάναμε μια μικρή παρένθεση στο, πριν ταχώσω στην εφημερίδα αυτή. Φτιάχνουμε μια εταιρεία η οποία θα λέγεται Αλίκη Media Publishing και Entertainment. Αυτό είναι ο προσωπικό. Το όνομα τη Αλίκη δηλαδή βάζει. Ναι. Σε αυτή την εταιρεία, λοιπόν, με αυτή την εταιρεία, στην οποία αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 4 Αμερικάνοι παραγωγοί, και είναι άλλα άτομα εκεί, 10 άτομα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω μια ομάδα γύρω στα 20 ατόμων, οι οποίοι είναι, με ακούνε, ξέρουν ότι είμαι μια χαρά και προφανώς δεν θα ήταν δίπλα μου αν ξανά είχα το παραμικρό πρόβλημα. Εντάξει, αυτό είναι ευκολώς εννοούμενο. Είχαμε μια πολύ καλή σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί στο project αυτό θα μετέχει και ο ιδιωτικός τομέας, οι sponsors δηλαδή, αλλά και η κυβέρνηση, στο επίπεδο μέχρι του Πρωθυπουργού και ελπίζω και με την καινούργια κυβέρνηση όταν ξεμπλέξουμε με όλα αυτά τα προβλήματα, βέβαια, έτσι, και αυτά που μας απασχολούν τώρα, δηλαδή. Κάποια στιγμή, λοιπόν, γιατί το θέμα είναι πολιτιστικό, δεν έχει να κάνει με κάποια πολιτική, δεν πάω να αλλάξω από την πολιτική, ας πούμε, του κ. Τσίπρα, οτιδήποτε. Είναι ένα κεφάλαιο, η αλήθεια, για την Ελλάδα σαν πολιτισμό. Και φτιάχνουμε λοιπόν αυτή την εταιρεία. Είμαστε και στη διαδικασία αυτή. Ο παραγωγός αυτός είναι φίλος μου από το 2002. Αμερικάνος αυτός. Αμερικάνος, Αμερικάνος. Και άλλοι τρεις Αμερικάνοι. Υπάρχουν μέσα δύο διευθυντές διαφημιστικών εταιριών. Υπάρχουν άτομα, εντάξει, πολύ σημαντικά στον χώρο τους. Ο καθένας έχει αναλάβει ένα συγκεκριμένο τομέα. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Στη φάση του development, που λένε οι Αμερικανοί, τη αρχική εξέλιξη. Για να το συνεχίσουμε, για να το κλείσουμε αυτό. Με την εταιρεία αυτή, εσύ θα παράξεις
πράγματα που αφορούν τη ζωή της μαμάς σου. Δηλαδή, θα είναι musical, αυτή τη στιγμή μπορώ να ανακοινώσω και να το πω πια με σιγουριά και το λέω σε σένα πρώτη φορά. Γιατί τις άλλες φορές με ρωτάγανε, έλεγα. Όχι, τώρα να το πούμε λοιπόν. Τώρα να το πούμε. Ετοιμάζουμε το Alike the Musical που θα γίνει τον Οκτώβριο του 16. Πολύ ωραία. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Α, θα το βγάλεις και έξω μετά. Θα το βγάλουμε και έξω. Τώρα θα σου το πω πολύ σύντομα, έτσι, αυτό εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε global. Και τι εννοώ global? Πώς ήταν η Εβίτα που ήταν μια ιστορία που απασχολούσε την Αργεντινή μόνο, έτσι, στην αρχή, μέχρι και να... Και βγήκε προς τα έξω. Μέχρι να την πιάσει ο Άντρου Λόι Βέμπερ, τέλος πάντων, και οι Αμερικάνοι να πουλήσουν την ιστορία κτλ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο, έτσι, με την Αλίκη, να φτιάξουμε μια ιστορία, στην οποία θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε global, παγκόσμια, και να μπορέσουμε να ξέρουν οι ξένοι, ας πούμε, να λένε «Α, Alike the Musical», αυτό. Αυτό θα είναι μια τρομερή επιτυχία, όπως καταλαβαίνεις. Έχεις προχωρήσει στο casting και τα λοιπά, στο να βρεις εδώ θεατρική στέγη και τα λοιπά? Όχι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο φτιάξιμο της εταιρείας αυτής. Μάλιστα. Αλλά εσύ έχεις αποφασίσει τον Οκτώβριο να βγει το Alike the Musical στην Αθηναϊκή. Ναι, και άλλα πράγματα συζητάμε, αλλά αυτό είναι το μόνο σίγουρο που μπορώ να σου πω. Και ταινία συζητάς, ας πούμε? Όχι, συζητάω κάποιες συναυλίες ενδεχομένως στο Ηρώδιο. Με τραγούδια που έχει πει η Alike, ας πούμε. Ναι, με ξένους μουσικούς, δηλαδή από πολύ γνωστά συγκροτήματα. Μιλάω με τον Φιλίπ Σέις, προφανώς το ευρύ κοινό δεν τον ξέρει, αλλά είναι ένας καταπληκτικός μουσικός, ο οποίος έχει παίξει με τους Rolling Stones, με την Turner, με ό,τι μπορεί να φανταστείς. Έχει 5 Grammy, έχει 20 δίσκους δικούς του. Η ιδέα μου είναι ότι να φέρω κάποιους μουσικούς πολύ καλούς, δηλαδή ο Σάιμον Φίλιπς που είναι ο drummer από τη Στότο, ο Ντίνο Παλαντίνο που είναι ο μπασίστας της Αντέλ. Και επειδή ο Φίλιπς είναι Γάλλος και ξέρει το Μάνο το Χατζηδάκη πάρα πολύ καλά, όπως ξέρει και το Βαγγέλη του Παπαθανασίου και το ένα και το άλλο, τα λέω έτσι λίγο γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο, θα θέλαμε μια ολόκληρη εκπομπή. Λοιπόν, οπότε να έχουμε μια διαφορετική ενορχήστρωση. Πιστεύω θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.